εκεί κοιμήθηκαν στον καναπέ. Πρόεδρος του κλάδου των νοσηλευτών ψυχικής υγείας της Πασιδίου, Ανδρέας Ανδρέου, που έκανε και την καταγγελία, είναι μαζί μας. Κύριε Ανδρέου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Σοκρόσα, και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, κύριε Ανδρέου, υπάρχει μια παραδοχή και από πλευρά του ΟΚΙΠΗ, ότι οι εγκαταστάσεις, κάτι το οποίο επιτρέψτε μου να σας πω ότι το γνωρίζαμε, δεν είναι ενδεικνυόμενες. Έχουμε προβλήματα και με εξοπλισμό, έχουμε πρόβλημα και χώρου και στενότητας. Οι υποδομές πρέπει να τύχουν εξυγχρονισμού και δουλεύουν πάνω σε αυτό για το νέο κτίριο, αλλά υφίσταται το ζήτημα που έχετε θέσει κι εσείς, το γεγονός ότι κάποιοι μπαίνουν-βγαίνουν στο νοσοκομείο της Αθαλάσσας και παρατηρούνται φαινόμενα υπερπληθυσμού. Όντως, αυτό το φαινόμενο υπάρχει και το θέμα είναι ότι το μεταξύ να ακούω τη φωνή μου πίσω. Δεν ξέρω αν είναι δικό μας το θέμα, να προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε. Αν είναι, έχετε εσείς καθόλου τον ήχο του υπολογιστή σας ανοιχτό, πρέπει να μας ακούτε από τα ακουστικά. Είναι χαμηλωμένος, όπως και να έχει. Μάλιστα. Σίγουρα δεν είναι φαινόμενο σήμερα, όμως το γεγονός ότι συζητούμε αν υπάρχει κρεβάτι για έναν συνηθισμένο, εμείς δεν μιλούμε για μια κατηγορία ασθενών που θα πάει στο νοσοκομείο, θα του γίνουν κάποιες εξετάσεις, θα πάρει κάποια θεραπεία και θα πάει σπίτι του. Μιλάει για μια κατηγορία ασθενών οι οποίοι έχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Mm-hmm. Και όταν συζητούμε για το πιο στοιχειώδη, αν έχουν έναν κρεβάτι για να κοιμηθούν, αντιλαμβάνεστε και το επίπεδο, αλλά και τη σημασία που δίνει τούτη η πολιτεία για αυτά τα άτομα. Διερωτούμε εάν ήταν η κατάσταση όπως τα γενικά νοσοκομεία, όπου οι εισαγωγές γίνονταν μηχανογραφημένα, διότι ούτε αυτό το πράγμα το έχουμε στο νοσοκομείο Αθαλάσσας, και δεν θα μπορούσαν να βάζαν περισσότερα από 100 άτομα, αυτά τα 140, αυτά τα 145 που υπάρχουν κάθε φορά, πώς θα εμπαίναν στο νοσοκομείο για να τύχουν νοσηλεία. Ναι, λέτε ότι δεν υπάρχει μηχανογράφηση, άρα δεν μπορούν να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τους αριθμούς. Βεβαίως γνωρίζουμε. Όμως το ότι το σύστημα από μόνο του, όταν ήταν μηχανογραφημένο, δεν θα έπρεπε να γίνει εισαγωγή πέραν των 100 ασθενών, ενώ τώρα οι εισαγωγές γίνονται κανονικά με manual διαδικασία. Ναι, κατάλαβα. Ο ασθενής στον πίνακα και μπορούμε να βάλουμε σε ένα τσάλαμο. Ναι, αλλά κύριε Ανδρέου, όταν ένα δικαστήριο κρίνει στην απόφασή του ότι κάποιος θα πρέπει να τύχει ψυχιατρικής νοσηλείας στο νοσοκομείο της Αθαλάσσας και γίνεται η παραπομπή, όπου η δικαιοδοσία εκεί είναι αποκλειστικά στο δικαστήριο και δεν υπάρχει και άλλος χώρος προκειμένου να παραπέμπονται αυτά τα περιστατικά, πώς μπορεί το σύστημα να ανακόψει μια απόφαση δικαστηρίου? Έχετε απόλυτο δίκαιο και αυτό θα ζητήσουμε να μας το απαντήσει ο Υπουργός στην συνάντηση που θα έχουμε την ερχόμενη Δευτέρα. Διότι υπάρχει το διάταγμα του δικαστηρίου που λέει ότι ο ασθενής να πρέπει να τύχει υποχρεωτική ψυχιατρική νοσηλεία. Το θέμα είναι όμως τι του προσφέρουμε. Απλά περιορίζουμε τον σε έναν χώρο που αντί να ήταν 20, 25 και 30. Όμως, εάν αυτή τη στιγμή έβαλαμε έναν άτομο, δύο άτομα, τρία άτομα στον καναπέ, την επόμενη φορά που θα έχουν τέσσερα άτομα, πέντε, πού θα τους βάλουμε? Ναι, καταρχάς δεν είναι ανθρώπινο, αλλά διερωτώ με, πώς ανακόπτουμε το σύστημα από μόνο του, όταν η εξουσία των δικαστήριων είναι τέτοια στην οποία δεν μπορεί να παρέμβει το σύστημα? Σαφώς και δεν είναι ανθρώπινο και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Γι' αυτόν ερχόμαστε και λέμε ότι οι υποδείξεις, αν θέλετε, που μας έκαναν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε θέματα ψυχικής υγείας και στο κύμα το οποίο θα έλθει μετά την πανδημία, επιβεβαιώνονται. Και δεν είμαστε προετοιμασμένοι για αυτή την κατάσταση. Υπάρχει ναι μεν το δικαστικό διάταγμα, αλλά δεν μπορούμε να παρέχουμε την απαιτούμενη φροντίδα την οποία πρέπει να παίρνουν αυτά τα άτομα. Ναι. Μάλιστα. Αντιληπτό, αλλά δεν ξέρω πώς λύνεται αυτό το θέμα μέχρι στον να έχουμε τις νέες εγκαταστάσεις. Ειλικρινά και εμάς η απορία μας αυτή είναι. Ναι. Υπάρχει έναν τεράστιο άγχος, αν θέλετε, και στους ιατρούς οι οποίοι είναι on-call κάθε μέρα, αλλά και στον νοσηλευτικό προσωπικό, όταν είναι κατελειμμένες οι θέσεις όλες και προσπαθούν να δουν τι μπορούν να κάνουν, ώστε να μπορέσουν να εξαιρέσουν αυτά τα διαδέγματα τα οποία
τα οποία έρχονται από το δικαστήριο Λόντο. Ναι, τώρα πόσους τροφίμους έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε το νοσοκομείο της Αθαλάσσας, κύριε Αντρέου? Σήμερα έχει 140, εχθές είχε 145, γι' αυτόν τον λόγο την προηγούμενη νύχτα να κινήθηκε ένα ασθενήτης στον καναπέ. Εχθές δεν κινήθηκε, υπήρχαν τα κρεβάτια για να κινηθεί. Αλλά σήμερα μιλούμε για 140 ασθενείς, ένα νοσοκομείο των 100 ασθενών. Καλά, πού κοιμούνται οι υπόλοιποι 40-45? Οι υπόλοιποι 40-45, κάποιοι εξ αυτών είναι με άδεια. Παραδείγματος χάρη σήμερα οι 20 είναι με άδεια, αλλά οι υπόλοιποι 20 με άδεια. Σε δωμάτια τα οποία είναι δίκλινα, γίνονται τρίκλινα και τετράκλινα, τα τετράκλινα εξάκλινα, εξάκλινα οκτάκλινα, ούτως ώστε να μπορέσουν, αν μη τι άλλο, να έχουν έναν κρεβάτι. Τι τους βάζετε, ράντζα δηλαδή, τι κάνετε? Τοποθετούνται κρεβάτια επιπρόσθετα κανονικά. Που ήταν τα κομμωτίνα, που ήταν άλλα, μεταφέρονται άλλα. Στιβαγμένοι δηλαδή, για να καταλάβουμε. Ναι, στην ουσία είναι στιβαγμένοι. Ναι. Στην ουσία είναι στιβαγμένοι. Οι άλλοι παίρνουν άδεια να επιστρέψουν τι στο σπίτι τους και θα επανέλθουν? Υπάρχει στα πλαίσια της θεραπείας. Ναι. Μπορεί ένας ασθενής να πάει στο σπίτι του, να δοκιμαστεί και να έρθει πίσω ή να συνεχίσει την νοσηλεία του ή να... Ναι, αλλά εγώ σκέφτομαι τώρα μήπως αυτές οι άδειες δίνονται όχι για τους πραγματικούς λόγους που είναι το να επανενταχθεί στο οικογενειακό του περιβάλλον με κάποιον τρόπο και υπό παρακολούθηση, αλλά δίνονται οι άδειες γιατί δεν υπάρχει χώρος, που αυτό είναι επικίνδυνο. Πιθανόν και κάποιες άδειες θα διαψεύσω, δίνονται και για αυτούς τους λόγους. Ναι. Κάποιες άδειες πιθανόν να δίνονται και για αυτούς τους λόγους. Ποιος εγκρίνει τις άδειες, η διεύθυνση? Ενώ ο γιατρός ο οποίος αποφασίζει για την ασφαλή με άδεια ένας ασθενής. Που λειτουργεί εντός του νοσοκομείου της Αθαλάσσας, που ξέρει τα περιστατικά. Ναι. Που γνωρίζει τα περιστατικά. Ο γιατρός του θαλάμου είναι να αποφασίσει. Άρα αμφισβητείτε ότι μπορεί να βασίζονται αυτές οι άδειες στα πραγματικά αντικειμενικά κριτήρια που έχουν να κάνουν με τον κάθε ασθενή εξατομικευμένα? Όχι, δεν θα έλεγα ότι αμφισβητώ το γεγονός αυτό, απλά πιθανόν λέω και κάποιες άδειες από αυτές να δίδονται πέραν του σκοπού που ανέφερα προηγουμένως για την ομαλή αποκατάσταση του και λόγω της υπερπληρότητας. Τι όντως έτσι γίνεται. Και τότε, ναι. Όταν ένας γιατρός έχει να αποφασίσει σε ένα θάλαμο αν θα έχει 28 περιστατικά και μισή κρεβάτι, πιθανόν κάποιον ο οποίος μπορεί να μην είναι τόσο καλά η ψυχή του υγεία, να τον στείλει για να δει τι να γίνει. Μάλιστα. Αυτό αν γίνεται είναι τρομακτικό, κύριε Αντρέου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το θέμα είναι ότι πρέπει να κάτσουν, κύριε Σοκράτους, πρέπει να κάτσει η πολιτεία και να βρει λύσεις για αυτά τα άτομα. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλές εισηγήσεις οι οποίες είχαμε κάνει και στο παρελθόν για την απάντηση του προβλήματος της υπερπληρότητας. Λοιπόν, δική τους ευθύνη της πολιτείας είναι να την αναλάβουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντρέου. Καλή συνέχεια. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά αθλητική επικαιρότητα με τη Μέρη Ταραλίδη.